συνέστηση και βιωσιμότητα. Η τέχνη του να σκέφτεσαι σαν βουνό. Έτσι ονομάζεται το ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Γλυπτική με βιοδιασπόμενα υλικά, σχεδιασμός, μόδα, εργαστήρια είναι μερικές από τις διαστάσεις του προγράμματος. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε σήμερα σε δημιουργικά μονοπάτια με χρώμα ιδιαίτερο και συμμετοχικό. Καταπληκτική ευκαιρία στο να πάω σε εκείνη την περιοχή που νομίζω ποτέ θα σκέφτομαι να πάω στο Βάλτα Λεγιό. Είναι ένας χώρος μαγικός, ολοπράσινος, έχει να κάνει φουλ με τη βιωσιμότητα. Και προφανώς ήταν πολλά σημαντική και η αλληλεπίδραση που είχαμε με τους άλλους καλλιτέχνες. Η διάδραση μαζί τους πάντα νομίζω μια σημαντική πηγή έμπνευσης. Το οποίο υλοποιούμε ονομάζεται ενσυναίσθηση και βιωσιμότητα, η τέχνη του να σκέφτεσαι σαν βουνό. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, αρκετά μεγάλο, στο οποίο συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει να διερευνήσει, να κατανοήσει πώς οι τέχνες μπορούν να συμβάλλουν στην βιωσιμότητα, σε μια δηλαδή αλλαγή της αντίληψης που έχουμε για το πώς πρέπει να λειτουργούμε οι άνθρωποι στον πλανήτη σε σχέση με τη φύση και τα μη ανθρώπινα όντα. Είναι η ενσυναίσθηση, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, η ενσυναίσθηση είναι μια πάρα πολύ βασική η ικανότητα που έχουμε οι άνθρωποι να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από πολλές προοπτικές. Είναι τούτο που με απλά λόγια ονομάζουμε το να μπούμε στη θέση του άλλου. Το καινοτόμο του δικού μας προγράμματος και της προσέγγισης μας είναι ότι επιχειρούμε να δούμε πώς αυτή η ικανότητα που έχουμε οι άνθρωποι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε σχέση με τη φύση. Αν δηλαδή οι άνθρωποι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή μας την ικανότητα για να μπούμε στη θέση της φύσης, να δούμε δηλαδή τα πράγματα υπό τη σκοπιά μη ανθρώπινων όντων. Δηλαδή ότι ενώ οι άνθρωποι αναγνωρίζουμε, οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον, πόσο είναι ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε στον πλανήτη, εν τούτης, ενώ αναγνωρίζουμε δηλαδή τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τις συνήθειες μας για να αλλάξει κάτι στον πλανήτη. Εμείς πιστεύουμε ότι ένας τρόπος που θα μπορούσε να γίνει τούτο θα ήταν να αποκτήσουμε μια άλλου είδους σχέση με τη φύση, την οποία ονομάζουμε ενσυναισθητική. Εξού και ο τίτλος του προγράμματος που ξεκινά από το περιβόητο δοκίμιο του Άλτο Λέοπολτ, πώς σκεφτόμαστε ως βουνό. Πώς σκεφτόμαστε ως βουνό? Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της τέχνης ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει το πρόγραμμα. Μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και όχι από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ξυπνάμε ξαφνικά, ας ζωγραφίσω ένα βουνό, να έτσι σκέφτομαι ως βουνό. Νομίζω ότι το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια. Η στροφή και η κοσμοαντίληψη, η ανθρώπινη, να γυρίσει προς τα εκεί, προς το να σκεφτόμαστε σαν βουνό. Το πρόγραμμα προσπαθεί να δώσει τα εφόδια εκείνα και να μας μάθει σιγά σιγά, σταδιακά, να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και η τέχνη, οι τέχνες, διάφορες μορφές τέχνης, είναι ίσως ένα εφαλτήριο από όπου μπορεί κανείς να ξεκινήσει.
Γι' αυτό και στο πρόγραμμα, όταν το σχεδιάζαμε και με το που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όχι αυτό που πέρασε, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, προσπαθήσαμε να εντάξουμε, να εμπλέξουμε και να ενθαρρύνουμε καλλιτέχνες που ασχολούνται με πολλές μορφές τέχνης, είτε γλύπτες, ζωγράφους, με νέα μέσα, ανθρώπους έτσι που εντάσσουν ή εντάσανε έτσι κι αλλιώς το περιβάλλον και την οικολογική κουλτούρα, ας πούμε, μέσα στα έργα τους, να το κάνουν με πιο μεγάλη ένταση ή με πιο συγκεντρωμένα, να στοχεύσουν, ας πούμε, ακριβώς εκεί. Και νομίζω σιγά σιγά αυτό αποδίδει. Petru. I'm a Greek artist living and working in Athens at the moment. Η Λία Πέτρου είναι, όπως μας λέει, η γλύπτρια που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Πιστεύει στη συλλογική δημιουργία και γι' αυτό συχνά καλεί τους επισκέπτες να συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία. Αναφέρει πως μέσα από το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του ήρθε αντιμέτωπη και έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα και η ενσυναίσθηση. Έννοιες που ενέταξε και στην τέχνη της, γεγονός που θεωρεί πολύ σημαντικό. Η Λία αναφέρει πως ένα από τα φυσικά υλικά που ανακάλυψε μέσα από την τριβή της με το έμπαθι είναι το νερό, που ποτέ δεν τελειώνει, ποτέ δεν σταματά, που κινείται και δίνει την απόλυτη αίσθηση της ζωής και της φύσης. Μέσα στο Impact έχει δημιουργηθεί και προωθηθεί μια κουλτούρα εμπλοκής πάρα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με την τέχνη. Μπορεί να μην είναι καλλιτέχνης, μπορεί να μην είναι. Σε αυτό το στάδιο που τρέχει 1,5 χρόνο τώρα το πρόγραμμα σχεδόν, έχουν εμπλακεί πάνω από 1,000 άνθρωποι μέσα στο πρόγραμμα, με οποιοδήποτε τρόπο φυσικά, είτε συμμετέχοντας ενεργά, είτε παρακολουθώντας έργα κτλ. Όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα, λοιπόν, είχαμε αυτό στο νου μας, να γίνουν πολλές μικρές δράσεις και ανά την Ευρώπη, οι οποίες και όλα σε κάποια φάση, μετά τα πρώτα στάδια, θα αρχίσουν να δημιουργούνται και συνεργασίες, να δημιουργούν οι ίδιες συνεργασίες. Οπότε στήθηκε το πρόγραμμα σε ένα πυλώνα, ας πούμε, εκπαίδευσης, σε ένα άλλο πυλώνα καλλιτεχνικής δημιουργίας, και σε έναν τρίτο πυλώνα διάχυσης, ας πούμε, των αποτελεσμάτων, είτε με μορφή ταινίας, είτε με μορφή web, σε μια πλατφόρμα που ετοιμάζουμε κτλ. Για μένα αυτή η πολυδιάστατη ματιά πάνω στο πρόβλημα ή πάνω, αν θέλετε, στη θεματική, είναι αυτή που έχει σημασία και αυτή που πραγματικά επηρεάζει τον κόσμο. Έξι χώρες που συμμετέχουν έχουν πραγματοποιηθεί σειρές τριήμερων σεμιναρίων που εκπαιδεύουν τους καλλιτέχνες και το κοινό σε θέματα ενσυναίσθησης και βιωσιμότητας. Συμμετέχουν επιστήμονες από όλον τον κόσμο, διακεκριμένοι φιλόσοφοι, ειδικοί της βιωσιμότητας και ούτω καθεξής. Και τούτα τα σεμινάρια έγιναν σε όλες τις χώρες, έτσι και στην Κύπρο βεβαίως. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, να στο πούμε, έχει να κάνει με την ενίσχυση των καλλιτεχνών να δημιουργήσουν έργα που βρίσκονται σε αυτήν τη φιλοσοφία. Έχουν πραγματοποιηθεί ασκετές δράσεις
κοινωνικής εμπλοκής, δηλαδή τέχνης η οποία εμπλέκει τις κοινότητες, έτσι, σε συνεργασία με κοινότητες. Έχουμε πάει στον Άγιο Γιάννη Πιτσιλιάς, δουλέψαμε με την κοινότητα εκεί, στο Καϊμακλή, στο φεστιβάλ Καϊμακλή. Πού αλλού, Γιάννη? Ναι, φανταστείτε, ναι, αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, αλλά φανταστείτε τέτοιες μικροδράσεις. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε, είχαμε δράσεις αυτή τη χρονιά σε 4 μέρη ανά την Κύπρο. Μπορεί και περισσότερα. Μπορεί και περισσότερα. Ναι, το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Οπότε αυτό έχει σημασία. Δεν είμαστε ένας πολύ μεγάλος οργανισμός που κάνει μια Eurovision, ας πούμε. Είμαστε μικρές και στοχευμένες δράσεις και όχι απαραίτητα στα αστικά κέντρα. Είμαστε. Θέλω να πω, ενθαρρύνουμε και χρηματοδοτούμε. Σημαντικό που θα θέλαμε να το παρουσιάσουμε και ευελπιστούμε και στη συμβολή του ΡΙΚ για την ανάδειξη μιας πάρα πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας του ΕΜΠΑΚΤ, είναι ότι εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας ανταλλακτικής πλατφόρμας, η οποία θα κάνει το εξής. Θα επιτρέπει σε οποιανδήποτε βιοτεχνία, βιομηχανία, αν έχει scrap τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τους καλλιτέχνες, να τα ανεβάζουν στην πλατφόρμα, από την οποία οι καλλιτέχνες που θα είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα θα μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν. Είναι δηλαδή μια πλατφόρμα κυκλική, ειδικά για τις τέχνες. Αν αυτόν υποστηριχθεί από την τοπική βιομηχανία, θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και για τους σκοπούς της βιωσιμότητας, αλλά και για τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Μπορείτε να δείτε γύρω σας και να αντιληφθείτε ότι η σύγχρονη τέχνη έχει ανάγκη από τα έτοιμα υλικά και νομίζω ότι είναι και ένα εξαιρετικό παράδειγμα κυκλικής δημιουργίας. Αυτή η ανταλλακτική πλατφόρμα ως ιδέα φυσικά δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά την Ευρώπη έχουν στηθεί διάφορες προσπάθειες όπου ο κόσμος είτε προτάσσοντας το περιβάλλον, είτε την οικονομία, είτε και συνδυασμό τους φυσικά, ανεβάζει πράγματα που δεν χρειάζεται, άλλος κόσμος τα βλέπει και πηγαίνει και τα παίρνει με ελάχιστο αντίτιμο ή με μηδέν αντίτιμο κτλ. Απλώς ο προσανατολισμός στις τέχνες νομίζω είναι κάτι που πρώτη φορά γίνεται. Καλών τεχνών αγκάλιασαν την καλλιτεχνική κοινότητα και δώσαμε ευκαιρίες συμμετοχής σε όλες τις δράσεις. Βγήκαμε έξω από το αστικό κέντρο και πήγαμε στην Ήπεθρο, πήγαμε στον Άγιο Γιάννη Πιτσιλιάς, στο Βουνί, σε διάφορα μέρη, στην Απεσάν, έτσι που αλλού. Στο φεστιβάλ που έγινε. Στο Καϊμακλή. Στο Γκόρνον, σε πάρα πολλά μέρη δηλαδή έγιναν δράσεις του ΕΜΠΑΚΤ και νομίζω ότι αυτά ήταν μεγάλο κέρδος για την τοπική καλλιτεχνική κοινότητα. Ελπίζουμε ότι θα μας συνοδεύσουν και στις επόμενες μας δράσεις που είναι ένα μεγάλο συνέδριο το οποίο θα γίνει περί τα τέλη Ιουνίου, ακριβώς πάνω στα θέματα του προγράμματος και βεβαίως η ανταλλακτική πλατφόρμα στην οποία θα καλέσουμε τους καλλιτέχνες να συμμετέχουν, είναι δωρεάν, για να έχουν πρόσβαση στα υλικά που θα είναι διαθέσιμα. Χαίρετε. Γεια σου, Αλεξάνδρε. Θέλουμε να μάθουμε μέσα από τα μάτια ενός καλλιτέχνη το πώς έζησε το όλο project. Λοιπόν, εγώ αρχικά είχα επιλεχτεί για το residency των ΑΡ στην Ιταλία, στο Βάλτα Λέγιο. Είμαστε στο σύνολο 5 καλλιτέχνες.
Εγώ από την Κύπρο, η Λία, η Πέτρου από την Ελλάδα, η Χάνα, η Κάχα και η Άννα από την Σλοβενία και ο Μίριαν από τη Βουλγαρία. Είχε μου κάνει τρομερή εντύπωση καθημερινά το πρωί στο χωριό. Τα σύννεφα ήταν πολλά χαμηλά και προσπαθούσα να δω πώς μπορώ να τα ενσωματώσω μέσα στο project μου. Κατά τους περιπάτους μου στα μονοπάτια της φύσης, στο Βάλτα Λέγιο, είχε μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο έντονα αναπτύσσεται στα μονοπάτια το μους, το φυτό, που εξαπλώνεται πάνω στα δέντρα, πάνω στις πέτρες. Ήταν αρκετά έντονο στα μονοπάτια. Φαντάζομαι και ένα βασικό υλικό σου. Ναι, για να με βοηθήσει έτσι ώστε να δημιουργήσω και το installation μου και προσπαθούσα να δω πώς μπορώ να τα συνθέσω τούτα τα δυο τα στοιχεία που μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση στο χωριό. Είχα ενσωματώσει και ηχητικό κομμάτι που έπαιζε στο background, οπότε ο θεατής έμπαινε στο χώρο και περπάταν το μονοπάτι κάνοντας μικρά βήματα προσεκτικά πάνω στο μονοπάτι που δημιούργησα με τις πέτρες τομούς, το οποίο κατέληγε, όπως σου είπα, στην οθόνη τέλος πάντων, που ήταν το stop motion animation που εκινούνταν τα σύννεφα και ακούεται ο ήχος της εισπνοής και της εκπνοής που κάνει ο άνθρωπος. Στην ουσία, ήθελα να δημιουργήσω κάτι στο οποίο να οδηγεί σε εκείνο που ευνοεί τη ζωή, που είναι ο αέρας στην ουσία. Είχες επαφή με το περιβάλλον πριν ξεκινήσεις το συγκεκριμένο project, ήσουν κοντά στη φύση? Είχα επαφή, κατάγομαι από τα κοκκινοχώρια και έναν από τα υλικά μου που χρησιμοποιώ τέλος πάντων στη δουλειά μου είναι το χώμα, οπότε είμαι έντονα συνδεδεμένη με τη φύση και νομίζω ότι το φαίνεται και μέσα από τη δουλειά μου και τα έργα μου που δημιουργώ. Οπότε δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα και γι' αυτόν είχα δώσει και την πρότασή μου να πάω στην Ιταλία που η θεματική της ήταν ο αέρας, γιατί είχαμε να επιλέξουμε δύο χώρες, να βάλουμε την πρώτη μας επιλογή και τη δεύτερη. Η πρώτη μου ήταν για την Ιταλία. Η πρόταση δική μου ήταν να κάνω έναν έργο ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο θα βασιζόταν σε ηχογραφίες που θα έκανα στη Μαύρη Θάλασσα, στη Σοζόπολη, όπου γίνανε το residence. Το θέμα του έργου είχε να κάνει με την υποβρύχια ηχορύπανση. Άρα λοιπόν είχα προτείνει ότι να κάνω ένα performance όπου να προσπαθήσω να συνενσαθώ τα θηλαστικά και τα ψάρια που βιώνουν την ηχορύπαση. Τι ήταν τα υλικά μου? Τα υλικά μου ήταν ότι είχα έναν μπολ με νερό, έναν καλαμάκι και έναν υδρόφωνο. Το υδρόφωνο είναι το μικρόφωνο το οποίο μπορεί να ηχογραφήσει υποβρύχια. Ωραία. Άρα κάπως, αν θέλετε, αφηρημένα, έκανα ήχους με το καλαμάκι στη γυάλα, μετά χρησιμοποιούσα νερό και βάλα νερό στη γυάλα. Και όταν τα πράγματα επεξεργάζονται ζωντανά στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας λογισμικό.
Και στο project τούτο μαζί με τον το δικό μου performance είχα συμπεριλάβει ηχογραφήσεις που έκανα από την Σεζόπολη, όπως σας είπα. Και κάπως μετά, τις 10 μέρες που ήμουν τζαμέ, πειραματίζουμε τα υλικά και σταδιακά δημιούργησα, ας πούμε, έναν, όπως το λέμε, δομημένο αυτοσχεδιασμό, τον οποίο παρουσίασα και την τελευταία μέρα του Residency Prefew. Τα δικά σου συμπεράσματα όσον αφορά το βυθό στη Μαύρη Θάλασσα? Τα δικά μου συμπεράσματα ήταν κάπως συμβολικές οι συγκεκριμένες ηχογραφίες και παραδείγμα κάπως η σύνδεση του δικού μου project και της δικής μου έρευνας με τη Μαύρη Θάλασσα. Γιατί προφανώς για να μπορεί κάποιος να καταγράψει τις κύριες πηγές που προκαλούν την ηχορύπαση των βυθών, πρέπει να πάει μέσα στο ωκεανό και να βάλει τα υδρόφωνα του σε αρκετό βάθος. Γιατί οι κύριες πηγές ηχορύπασης του βυθού προέρχονται από εμπορικά πλοία, που κάνουν έρευνες χαρτογράφησης του βυθού για να ανακαλύψουν αν υπάρχουν κοιτάσματα αερίου και το καθεξής. Άρα, ηχογραφήσεις που έκανα εγώ στη Μαύρη Θάλασσα, είχα κάποιες πηγές ηχορύπασης που ήταν κυρίως σε μια τουριστική περιοχή, η Σοζοπολή. Είχαν αρκετούς θορύβους που speedboat και το καθεξής. Άρα τώρα είμαστε κομπλέ. Ναι, τελειώσαμε. Και μπαίνουμε τώρα. Αυτά θέλουν καθάρισμα. Ναι, καθάρισμα. Είχαμε την τύχη να δουλέψουμε με παιδιά και από εδώ από την περιοχή, αλλά και από τα κατεχόμενα, να συνεργαστούμε, όχι μόνο εκφράζοντας το ίδιο το σπίτι της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα και το ίδιο το καϊμακλί, το οποίο φιλοξενεί και την τοιχογραφία. Η ιδέα ήταν το να ρίξουμε ένα κομμάτι με ανθρωπομορφισμό, interstices δηλαδή, και να ρίξουμε πώς τα ξανθρώπη είναι ένα με τη φύση, και ταυτόχρονα να ρίξουμε και την έννοια των συνόρων. Συνθέτει τεχνητά, πολιτισμικά δηλαδή, αλλά και φυσικά χαρακτηριστικά στοιχεία από τη φύση, συνυπάρχουν με στοιχεία του πολιτισμού και συνθέτει τον αυτό το μοσαϊκό, το οποίο έρχεται να παρουσιάσει το σχίσμα μεταξύ των δύο, αλλά και το πώς μπορούν να συνυπάρχουν. Και πάλι με πρωταγωνιστή τον ανθρωπομορφισμένο κοινό. Έχουμε χρησιμοποιήσει recycled χαρτί και οικολογικά spray για το project. Η ομορφιά αυτού του πράγματος και του σπάσιμου των συνόρων που συμβολίζει η ίδια τη χορογραφία έρχεται διακοινωτικά. European Roller στα αγγλικά. Συμβολίζει το σπάσιμο των συνόρων. Τα αποδημητικά πουλιά είναι κατεξοχήν έμβια όντα τα οποία δεν γνωρίζουν σύνορα. Αποκαλούν το σπίτι τους στην Κύπρο, αλλά όχι μόνο την Κύπρο. Και έτσι μπορούμε να φανταστούμε την Κύπρος πολύ πιο ενοποιημένη, παίρνοντας δράματα από την ίδια φύση.